Το αντιρατσιστικό έχει προκαλεί σφοδρή αντιπαράθεση και μεταξύ Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ με το κόμμα τη εξωτερική αντιπολίτευση να ζητά από Πασό και Δημάρ να επιβάλλουν την υιοθέτηση του νόμου του με τον Πρωθυπουργό να αναλαμβάνει προσωπικά τον ενταφιασμό του αντιρατσιστικού νομοσχεδίου στο πλαίσιο τη στρατηγική προσετερισμού τη Χρυσή Αυγή, οι υπόλοιποι κυβερνητικοί εταίροι καλούνται να δείξουν αν επιλέγουν για τον εαυτό του το ρόλο του άβουλου μνημονιακού δορυφόρου. Σε μια αντιπαράθεση για τη δημοκρατία και την υπεράσπιση τη, δεν χωρούν ελιγμοί τακτική φύση. Πασόκ και Δημαρ πρέπει τώρα να δείξουν αν εννοούσαν αυτά που έλεγαν τόσο καιρό. Η Χρυσή Αυγή είναι εχθρό τη Δημοκρατία, σίγουρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει ο ίδιο ότι είναι στήριγμα τη δημοκρατία. Οι πράξη του το δικαιολογούν αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιλαμβάνεται καν ότι οι ακρότητε στροφοδοτούν ακρότητε. Και οι δύο πρακτικέ είναι το ίδιο απεχθεί, το ίδιο επικίνδυνε για τη δημοκρατία. Στο μεταξύ, η μηχανή έχει προκαλέσει στη Δημάρ προσωπικό email τη Μαρία Ρεπούση, το οποίο ζητεί να υπάρξει κινητοποίηση εναντίον τη διάταξη που ποινικοποιεί την άρνηση γενοκτονιών και εγκλημάτων πολέμου, που αποκάλυψε η ιστοσελίδα Real.gr. Πρέπει νομίζω να υπάρξει αντίδραση. Πολύ περισσότερο αν κυριαρχήσει η εκδοχή που θέλει η Νέα Δημοκρατία, που σύμφωνα με πληροφορίε που έχω αυτή τη στιγμή, ενσωματώνει ω γενοκτονία ό,τι η Ελληνική Βουλή έχει ψηφίσει ω γενοκτονία. Δηλαδή και γενοκτονία ποντίων και των Ελλήνων τη Μικρά Ασία. Η κυρία Ρεπούση πάντω δηλώνει ότι στηρίζει την πρωτοβουλία Ρουπακιώτη. Οι οποιασδήποτε επιφυλάξει έχουν εκφραστεί από εμένα και άλλου ιστορικού αφορούν την ποινικοποίηση τη μνήμη και δεν συμπεριλαμβάνονται στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου.